Ο Δήμος Βόλου μπορεί και αύριο ακόμη να τοποθετήσει κορίνη στην οδό Δημητριάδος, επεσήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Γιώργος Καλτσογιάννης, ο οποίος πρόσθεσε ωστόσο ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν έχει τη σχετική αρμοδιότητα, όπως υποστηρίζει ο Δήμος Βόλου. Ο τελευταίος απέστειλε πριν από λίγο καιρό έγγραφο στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ζητώντας έγκριση για την τοποθέτηση κορινών στο τμήμα της Δημητριάδος από την Φιλελλήνων μέχρι την Κάπα Καρτάλη. Αυτό έγινε επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος είναι μέρος του Εθνικού Οδικού Δικτύου και ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Η αρμόδια διεύθυνση, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, αρχικώς είπε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι, διότι στο παρελθόν ποτέ δεν είχε αποσταλεί σχετικό αίτημα στην νομαρχία, δηλαδή κατά το διάστημα που τοποθετήθηκαν οι προηγούμενες κορίνες. Το αίτημα αυτό είχε σταλεί το 2006 στην τότε περιφέρεια, την νυν αποκεντρωμένη διοίκηση. Αναζητούμε, εάν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη η δικιά μας, να σας πω εν της πράγμαση ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν θα είχε καμία αντίρρηση να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε απόφαση του Δήμου Βόλου για τοποθέτηση κορνών τη στιγμή που είναι παΐοντες τα θέματα αυτά και έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά πρέπει να δούμε και να δει κυρίως η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αν είναι αρμόδια να συνενέσει ή όχι. Εμείς έχουμε ήδη στείλει ένα έγγραφο στο οποίο απαντούμε ότι δεν χρειάζεται η δικιά μας συνένεση, άρα θα μπορούσε να προχωρήσει η τοποθέτηση με ευθύνη του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, εάν επιμένουν στη δικιά μας συνένεση και εφόσον μπορούμε να τη δώσουμε, σαφώς και θα τη δώσουμε. Το όλο θέμα προκύπτει εξαιτίας της γενικότερης απροθυμίας των υπηρεσιακών παραγόντων σε κάθε τομέα του δημοσίου τομέα να υπογράψουν ακόμη και την πιο απλή απόφαση, φοβούμενοι τις συνέπειες από τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, αυτή η ευθυνοφοβία ταλαιπωρεί εν προκειμένου μια ολόκληρη πόλη, η οποία στενάζει κυκλοφοριακά εξαιτίας του χάους το οποίο προκαλείται καθημερινά στη Δημητριάδος μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Εσείς πάντως τους λέτε σήμερα ότι προχωρήστε, τοποθετήστε, απλά περιμένουμε την επιβεβαίωση και το έγγραφο, το τυπικό δηλαδή. Ακριβώς, το τυπικό της διαδικασίας. Η αρμόδια υπηρεσία τεχνικών έργων, η δικιά μας, να απαντήσει θετικά. Μέχρι τώρα όμως έχει απαντήσει ότι δεν απαιτείται η δικιά μας σύμφωνη γνώμη. Άρα θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Μπορούν δηλαδή, που λέει ο λόγος, και από αύριο να ξεκινήσουν να το κάνουν. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Απλώς εγγράφως για να συνενέσουμε πρέπει να έχουμε και την αρμοδιότητα. Αυτό αναζητεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.